Ναι. Και τα εννοώ ότι είσαι η κάμερα που είμαι εδώ, αλλά μήπως μπορείς να μου φέρεις το σκαμπό να βάλω τα πόδια μου. Δεν σου είπα να κάνεις το σκαμπό, ρε μαλάκα. Εντάξει, αυτό έλειπε, να κάτσε και τα τέσσερα σε όλο το... Άλλοι πληρώνουν για να κάνει το σκαμπό μου, Ειρήνη. Τι? Να κουμπάω τα πόδια, πώς να κάθομαι. Ξέρω ότι μπορεί να μην είναι χρηστικό, αλλά μπορώ να δω πώς γράφω. Εννοείται, κορτσάρα μου. Εννοείται, σήμερα θα δεις. Σήμερα θα δω πώς γράφω. Σήμερα γράφω ιστορία. Σήμερα ποιον κάνεις? Τη μάνα σου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε aggressive και σήμερα έχουμε γλυκό επεισόδιο. Γλυκόπιωτο Σερέτης. Σήμερα, μιας που εγώ και η Ειρήνη είμαστε αδέρφια, θα γίνουμε οι αδελφές Γκριμ και θα ξεκινήσουμε μια καινούρια στήλη. Στην αρχή χριστουγεννιάτικη και έπειτα άμα πάει. Τι θες? Έχει ένα τασάκι που και μου σπάει τα νεύρα τώρα. Το τασάκι εκεί πέρα είναι μες στο κάδρο. τα πετάμε στο τζάκι τώρα, δεν χρειάζεται. Αυτή η παραγωγή, μάγκες, είναι αληθινή. Αυτή μαλάκα, παραγωγή... έχουμε βάλει και αληθινό τζάκι, δεν θυμάσαι, στην πρώτη σεζόν. Ισχύει όταν έκανα το σώτη βολάνι. Όπως τα καλοκαίρια με κόβουν σαν μαχαίρια. Πού να σε βρω, με ποιο τρόπο να ζω. Μου λείπεις και παγώνω, νιώθω να τελειώνω. Αλλά πού, δεν εκτιμήθηκε, γι' αυτό είπαμε θα βάλουμε fake. Τώρα που πουλάνε πιο πολύ τα AIs. Τα AIs πουλάνε, Ειρήνη. Ο κόσμος θέλει την ψευτιά. Γι' αυτό και εγώ, να ξέρετε, έβαλα μία φούτερ που με προσθέτει. Και επειδή θέλετε την ψευτιά, σας έβαλα το ψεύτικο. Γιατί κατά τα άλλα, slim fit. Θα κεντήσω. Είναι παραμυθένιο. Κάνω το άλογο από πίσω. Πάνω στο άλογο σου τη σέλα. Φίλοι μου, στο σημερινό επεισόδιο θα διαβάζουμε παραμυθάκια για τα όμορφα παιδάκια. Γιατί... Γιατί μέσα στη ψυχή σας είστε παιδάκια. Με διαμαντόπετρες ορώ. Στο σημερινό επεισόδιο θα διαβάζουμε χριστουγεννιάτικα παραμύθια, όπως και στο επόμενο επεισόδιο. Θα διαβάσουμε και θα εξετάσουμε υπό την επιστημονική μου ματιά. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Στου φεκαριού το πήγαινε έλα. Χριστουγεννιάτικο είπαμε, αλλά πάλι μου στη Βουγιουκλάκη το όριξες. Δεν είναι χριστουγεννιάτικη η Βουγιουκλάκη, ρε μαλάκα, είναι παντός καιρού. Αφού έχουμε δει την Αλίκη Βουγιουκλάκη σαν την Μπάρμπι. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο ρωτικό. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη η σοσιαλίστρια. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη η τέτοια που και δεν ήταν υπολοχαγός Νατάσα. Την έχουμε δει και υπολοχαγό και στο πεζικό. Δεν θα μιλήσω. Λοιπόν, φίλοι μου, στο σημερινό επεισόδιο θα διαβάσουμε παραμυθάκια. Θα μου πείτε, δεν έχει καλύτερη δουλειά να κάνει. Όχι. Θα σα πω. Όχι, τα εξωτερικά γυρίσματα θέλουν πολύ τρέξιμο. Και εμείς έχουμε τη Θεσσαλονίκη μέσα μας, παιδιά. Και εμείς έχουμε τη Θεσσαλονίκη μέσα μας, οπότε μπαίνουμε σπίτι. Εμείς έχουμε COVID. Μόνιμα. Να πω ότι συγκεκριμένη ιδέα είναι ορμόμενη. Πάντα μου άρεσαν βέβαια τα παραμύθια και αναγκάζω όλους μου τους γκόμενους να μου διαβάζουν για να κοιμηθώ. Θέλω και πιο ποιητικά παραμύθια, όχι και μόνο κανονικά. Το δες το σήκωσα γιατί ήμουνα με τα παιδιά. Ας πούμε, αυτό παραμύθι δεν είναι αδελφή Γκριμ, είναι τα νεότερα, σαν το Μάκη το Φασολάκι. Αυτή η ιδέα, παιδιά, παρότι ανήκει στην καθημερινότητά μου, είναι ορμόμενη από τον Ηλία Φουντούλη και τον Άγγελο Σπηλιόπουλο, τους οποίους λατρεύω πάρα πολύ σαν κωμικούς. Είχαν κάνει το Κόκκινη Κλωστή Δεμένη, μια στήλη που διάβαζαν παραμύθια και τα σχολίαζαν και μου άρεσε πάρα πολύ να πάτε να τα δείτε όλα. Ωστόσο, αυτό θα γίνει, ήταν στο Comedy Lab επίσης να πω, αυτό θα γίνει και στο δικό μας κανάλι γιατί για χριστουγεννιάτικο session και γιατί ξέρετε έτσι. Το παραμυθάκι που θα αναλύσουμε λέγεται «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα». Είναι η ερωτική μου ζωή. Αυτό το κοριτσάκι είμαι εγώ. Όταν τα είχα ξανθώ και είχαν γίνει καρέ από το κάψιμο. Ναι, αλλά τότε ήσουν πολύ ωραία.
Ρε Ειρήνη, τώρα δεν είμαι, ρε μαλάκα. Και τότε σου είπα, είδα κάτι φωτογραφίες μας πρόσφατα από τα βαφτίσια του ανιψιού μου, ρε βλάκα, δεν στο είπα. Είχα και εκεί καρέ. Καμένο, ναι. Αλλά είσαι πολύ ωραία. Είσαι πολύ ωραία. Μαλλιά μπορεί να μην έχεις, αλλά είσαι πολύ ωραία. Εξέπεμπες, υγεία. το κρυζάκι με τα σπίρτα είναι ένα παραμύθι το οποίο θέλω αρκετά να κατηγορήσω. Είναι του Hans Christian Andersen, αυτού του ανώμαλου ανθρώπου που έχει γράψει την μικρή Γοργόνα και την έβαλε να πέσει στη θάλασσα και να γίνει αφρός. Αυτός ο πούστης που μας έχει διαλύσει τα παιδικά όνειρα, αλλά ευτυχώς ο Disney ήθελε να κερδοσκοπήσει πριν καταψυχθεί και την έβαλε την Άριελ τουλάχιστον να καλοπαντρευτεί, γιατί αυτό είναι το αίσιο τέλος στη ζωή μιας γυναίκας, μην ξεχνάμε. Ένα πρίγκιπα θέλουμε και εμείς και κάτσε να βάλω τα γυαλιά ανάγνωσής μου για να μπορέσω... Καλά, και Mitty Clown. Mitty Clown στη μάπα σου. Πες λίγο για το κοριτσάκι με τα σπίρτα, ας πούμε. Τι πραγματεύεται. Θα τα πω, ρε Ειρήνη. Αυτό που η Ειρήνη δεν ήξερε τα παραμύθια. Τριβιζά διάβαζα εγώ. Δεν τριβιζά και τώρα ήρθε στα τρίβιζα. Ξεκινάει το παραμύθι μας από τώρα. Καθίστε άνετα, αναπαυτικά. Δείτε με μπροστά από τον Τζάκι. Βάλτε να φάτε ή και όχι. Και καθίστε ήρεμα και ήσυχα να ξεκινήσουμε το παραμύθι. Τι κρύο που έκανε! Έτσι ξεκινάει καθόλου ποιητικά. Μας βάζει κατευθείαν στο μου. Τι κρύο που έκανε. Έπεφτε χιόνι και κόντευε να νυχτώσει. Ήταν η τελευταία βραδιά του χρόνου. Η παραμονή της πρωτοχρονιάς. Η χειρότερη νύχτα. Α, σε γάμισε τα. Εκεί που κάνεις τα resolutions. Ποια resolutions, ρε μαλάκα. Που λες, τι θες να γίνει την επόμενη χρονιά και καλά, και στο τέλος τίποτα δεν κάνεις. Εκεί που κάνεις το σουφλέ, γιατί το βράδυ έχετε ρεβεγιόν. Ποια solutions. Δεν λες, ρε μαλάκα. Θέλω αυτή τη χρονιά θα είμαι new year, new me, όχι, ρε, μαλάκα, new βάρος θα έχω, δεν θα εγώ είμαι της άποψης κάθε πέρσι και καλύτερα, οπότε το resolution για μένα δεν υπάρχει. Άμα θέλετε κανένα ρολόκυμα γεμιστό με αυγό. Μέσα σε εκείνο το κρύο και σε εκείνο το σκοτάδι, ένα φτωχό κοριτσάκι, κλασικά, ρε μαλάκες, ένα πλούσιο δεν έχετε βάλει σε παραμύθι, δηλαδή ένας να γράψει για πλούσιους παραμύθια, υπήρχε. Οι Αριστόγατες. Ήταν πλούσιες γάτες. Ρε Ειρήνη. Ειρήνη, μόνο Καρντάσιανς και Αριστόγατες. Η αλήθεια είναι πως όταν βγήκε από το σπίτι της, φορούσε παντόφλες. Αλλά δεν τις κράτησαν πολύ. Είναι αυτό που κάνουν και οι άντρες τώρα με τα flip-flops. Από τα τζάμπο της πήρε. Όχι, ρε μαλάκα, όλοι γυρνάτε με κρόξ, ρε μαλάκες, και σας βγαίνουν στο δρόμο. Αυτό ήταν και το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Ήταν κάτι μεγάλες παντόφλες που τις είχε λιώσει η μητέρα της. Πραγματικά έτσι ντύνονται φέτος. τόσο μεγάλες, ώστε η μικρή της έχασε, καθώς έτρεξε να περάσει από το δρόμο ανάμεσα από δύο αμάξια που λίγο έλειψαν να την χτυπήσουν. Γιατί αυτό το κοριτσάκι δεν ήταν Βαλκάνιο. Εμείς πάντα φοράμε τις παντόφλες του πατέρα μας για να πάμε για ψώνια. Είναι 46 νούμερο, εμείς φοράμε 38 και μαθαίνουμε να περπατάμε αυτές τις παντόφλες από μικρά παιδιά. Αυτό το λάθος που έκανε η μαμά της Τοσοδούλας, όχι, του κοριτσακίου με τα σπίρτια που. Τα σπίρτια. Του κοριτσακίου είναι χαμηλά. Του κοριτσακίου με τα σπίρτα, του οποίου ποτέ δεν έδωσε όνομα. Λες και είναι ο μικρός Χριστός και θέλουν όλοι να. Πραγματικά, δεν να... της άξιζε ένα όνομα. Όχι, δεν ξέρω εγώ γιατί το έκανε. Τα έχω πει με το Χάνς. το έκανε γιατί αυτό το κοριτσάκι μπορεί να είσαι εσύ, εγώ. Καταλαβες. Αλλά της άξιζε ένα όνομα, να ξέρουμε ποιος μαλάκας δεν μπορεί να περπατήσει παντόφλες. Την άλλη, λέει, παντόφλα, τη βρήκε ένα παιδί και την πήρε μαζί του για να τη δώσει την αδερφούλα του να την κάνει κούνια για την κούκλα της. Δηλαδή. Ποιος βρίσκει παντόφλες στο δρόμο και σκέφτεται, θα πάρω τη μία παντόφλα, τη μία αυτή που βρήκα, να την κάνω κούνια για την κούκλα της αδερφής μου. Μαλάκα, τι κούκλα πρέπει να είναι, δηλαδή και εμείς Λιλού είχαμε, που ήταν μεγάλες. Χωράει σε 49 γκολους Λιλού. Η Λιλού! Η Λιλού ήταν χοντρή. Και αρχίζουμε και μαλώνουμε. Γιατί η Λιλού ήταν χοντρή! Το κοριτσάκι βάδιζε ξυπόλυτο και τα πόδια του είχαν μελανιάσει από το κρύο. Μαλακίες. Κάτσε κάπου και μην αφήνεις τα ποδαράκια σου κάτω στο χιόνι. Δηλαδή, βλέπεις ότι είσαι ξυπόλυτο, δεν σου πάει το ξόφτι. Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Πουλούζε σπίρτα, είσαι μπλανό. Όχι, αλλά έχω περπατήσει ξυπόλυτο στο χιόνι. Είμαι εγώ το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Συγγνώμη, για ποιο λόγο προπατήσει το χιόνι. Γιατί έχει δει το δρόμο για το σπίτι μου, ρε Χρυσούλα. Α, ναι, και όταν χιονίζει, εγώ φορούσα κάτι μπαλαρίνες ή ήθελα οπωσδήποτε να τις φορέσω. Ξέρεις πώς κάνω. Και έχω τρέχει με μπαλαρίνες. Ναι, αλλά ήταν πολύ τη μόδα τότε. Τι είχα πάρει από το Μούρτο, αλλά και 100 ευρώ πέντε τι είχα πάρει. Ήθελα να τις βάλει τα Χριστούγεννα. 100 ευρώ για να γίνει η αρκούδα με τον Ντέφι. Ξέρεις πώς γλιστρούσαν αυτές από κάτω. Πώς. Γάμισε τα. Και λέω θα το πάω ξυπόλυτο με το καλσόν. Στο πάγο.
Τι λέει ρε παιδί μου, έχεις περάσει δύσκολα. Μέσα στη τσέπη της κουρελιασμένης ποδιάς της είχε ένα σωρό κουτιά σπίρτα. Άνευ λόγου για μικρό παιδί. Στο χέρι της κρατούσε και άλλα κουτιά γεμάτα, γιατί αυτή τη δουλειά έκανε. Πουλούσε κουτιά με σπίρτα στους δρόμους και στα επάλη την ίδια δουλειά έκαναν τα παιδιά. Όμως εκείνη τη μέρα δεν είχε πουλήσει ούτε ένα κουτί. Προφανώς γιατί πανάχρηστα τα σπίρτα και πλέον είναι υπό εξαφάνιση. Μήπως είχαν πάρει γρασία από το χιόνι και λέει τώρα, λέει ο πελάτης, γιατί να πάρω τώρα αυτά, και έχουν πάρει γρασία. Και εξυπόλυτη πολίτρια και με μουσκεμένο σπίρτο, όχι. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι έτρεχαν να προφυλαχτούν από το κρύο και το χιόνι και κανείς δεν στέκονταν να αγοράσει σπίρτα, γι' αυτό δεν αγόραζαν. Δεν είχε πουλήσει ούτε ένα κουτί και δεν είχε ούτε μια δεκάρη στη τσέπη της. Το κοριτσάκι πεινούσε και κρύωνε και ήταν αδύνατο και έτρεμε ολόκληρο. Η καημένη μικρούλα, το κοριτσάκι. Οι νυφάδες του χιονιού έπεφταν στα ξανθά της μαλλιά που σχημάτιζαν μπούκλες γύρω από το λαιμό της. Πάλι καλά, δεν τις είχαν γίνει σκάτα από τα χιόνια. Τουλάχιστον γερό μαλλί! Κρυώνω που κρυώνω, τουλάχιστον ας είμαι σάση! Τα τζάμια των παραθύρων έλαμπαν από τα φώτα και έφτανε ως το δρόμο η μυρωδιά από τα πουλερικά που έψιναν στις κουζίνες. Ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς και η μικρούλα καθόταν σε μια γωνιά ανάμεσα σε δύο σπίτια. Το κοριτσάκι πάγωνε όλο και πιο πολύ, αλλά δεν τολμούσε να γυρίσει σπίτι της. Θα πήγαινε πίσω τα κουτιά με τα σπίρτα και ούτε δεκάρα. Ο πατέρας της αντιμάλωνε και άλλωστε μήπως και μέσα στο σπίτι της δεν έκανε τόσο κρύο. Εκεί τι καταλαβαίνουμε. Ότι το κοριτσάκι με τα σπίρτα υπέφερε γιατί δεν ήταν στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει φιλότιμο μαρμάλαγες, το έχουμε πει. Ένα τζάμι να χτυπήσει, σε βάζουν μέσα. Ενώ έχουμε μάθει για όλα τα παιδιά στα ξένα. Όλιβερ Τουίστ πάλι χτυπούσε καθόταν έξω από τα εστιατόρια. Το άνοιξε κανείς. Τον έβαλε κανείς να φάει. Θεωρείς ότι τώρα στην Ελλάδα θα το βάλουν να φάει. Ρε μαλάκα, άμα δεις ένα παιδάκι αδύνατο, θα το βάλει να φάει. Παιδάκι, δηλαδή αδύνατο, εγώ θα το βάλω να φάω. Να φάει. Λαντάντζελος. Χω, χω, χω! Δεν πιστεύω να ξέχασες ότι αυτά τα Χριστούγεννα ερχόμαστε με δύο live σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 3 Δεκέμβρη ερχόμαστε με πολύ χριστουγεννιάτικη διάθεση και εκπλήξεις στο Arts, στην αρχιτεκτονική δηλαδή, Ελασιδών 6-9 η ώρα, στην οποία υπάρχει και προπόληση που θα σου αφήσω το link κάτω στην περιγραφή. Και 17 Δεκέμβρη ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στο 8 Ball. 9 η ώρα, σας περιμένουμε εκεί, δεν υπάρχει προπόληση, εισιτήρια θα βρείτε στην πόρτα. Can't wait! Έμεναν ψηλά, σε μια σοφίτα, με τον πατέρα της. Και ο άνεμος φυσούσε ανάμεσα από τις τρύπες της σκεπής. Ρε τη ρε δηλαδή. Πόσο να κάνει αυτό στο κολονάκι. 480 ευρώ. Και τα πρώτα 5 ενίκια μπροστά, μαλάκες. Τι σας δείχνουμε, βίλα. Μόλι που τις πιο μεγάλες τις είχαν βουλώσει με άχυρο και κουρέλια, τις τρύπες της σοφίτα. Τα καημένα τα χεράκια της δεν τα ένιωθε πια από το πολύ το κρύο. Ένα σπίρτο θα τα ζέστηνε λιγάκι. Αν τολμούσε να βγάλει ένα, μονάχα ένα από το κουτί και να το ανάψει, να ζεστάνει τα δάχτυλά της, τράβηξε ένα, κρυψ, αυτό το λέει, κρυψ, πώς έλαμψε, πώς άναψε. Ήταν μια φλογίτσα καθαρή και ζεστή και έμοιαζε με κεράκι, καθώς τη σκέπασε με τις χούφτες της. Τι παράξενο φως, εντωμεταξύ 200.000 σπίρτα είχε στην τσέπη, τι παράξενο φως. Λες πρώτη και φορά δεν άναψε. Πιστεύω το κοριτσάκι κάπνιζε από 10 χρονών, αυτό είναι αλήθεια. Έμοιαζε τώρα με ένα κοριτσάκι καθισμένο μπροστά σε μια σιδερένια σόμπα που το σκέπασμά της ήταν γυαλιστερό. Α, γι' αυτό λες τη φαντάστηκε τη σόμπα. Άναψε το σπίρτο, το είδε σόμπα αυτό το σπίρτο. Από το κρύο παραλυρίζεις, στον έρωτα παραλυρίζεις. Αλλά φωτιά έκαιγε εκεί μέσα, τόσο υπέροχα και ζέστενε τόσο καλά. Αλλά τι έγινε, μόλις το κοριτσάκι άπλωσε τα ποδαράκια του για να τα ζεστάνει, η φλόγα έσβησε και η σόμπα εξαφανίστηκε. Γι' αυτό και έχουν εξαφανιστεί και τα κολόσπιρτα. Και τα θες και βρωμάκια κρατάνε λίγο και σου και τα δάχτυλα, ενώ με μπιγκ θα είχε κάνει τη δουλίτσα της. Άναψε και δεύτερο σπίρτο και καθώς η λάμψη έπεσε πάνω στον τοίχο του σπιτιού, ο τοίχος έγινε διάφανος σαν ατμός, δηλαδή τρυπαρίστηκε για λίγο. Έτσι. Το κοριτσάκι μπορούσε τώρα να δει ένα μεγάλο δωμάτιο που ήταν στρωμένο ένα τραπέζι με κάτασπρο τραπεζομάντιλο, με πιάτα από πορσελάνη που στραφτοκοπούσαν και με μια μεγάλη πιατέλα, όπου μια χήνα ψητή άχνησε και σκόρπιζε μια ορεκτική ευωδία. Αυτά τα σπίρτα, ειλικρινά δεν ξέρουμε τι ήταν ποτισμένα, που αν γένα και αντί απλά λίγο να ζεστάνει το χεράκι, αισθανόταν ότι έχει πάει στα τρίκαλα, στο περτούλι και είναι τώρα σε σαλέ. Τι έκπληξη, τι ευτυχία, γιατί οι άνθρωποι με τα λίγα παιδιά εκτιμούν τη ζωή. Ξαφνικά, η ψημένη χήνα πήδησε από την πιατέλα και κύλησε στο πάτωμα, με το πιρούν και το μαχαίρι καρφωμένο πάνω της. Κύκλους.
Και η ψημένη Χίνα κύλησε ως εκεί που καθόταν το φτωχό κοριτσάκι. Γιατί αν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Και γενικότερα αυτή είναι η σχέση με το φαΐ. Δεν το έφαγα, με έφαγε. Αυτό ήρθε σήμερα. Δεν πήγα εγώ σε αυτό. Αλλά το σπίρι το έσβησε και μπροστά στη μικρούλα ορθώθηκε πάλι ο χοντρός και κρύος ήχος των σπιτιών. Άναψε αμέσως και τρίτο σπίρτο. Και το, έχει φάει όλο το απόθεμα όμως. Μαλάκα δεν είναι για να την προσλαμβάνει. Σαν την αδερφή μου, όταν δούλευα κι εγώ παλιά μαζί στο σούπερ μάρκετ και έτρωγα άλλο τα 3-bit. Μου έλεγε έχεις φάει όλο το κέρδος. Δεν ξέρω γιατί μόνη σου έχεις ταυτιστεί τόσο από το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Είδες. Δηλαδή το κοριτσάκι με τα σπίρτα που ήταν πάμφτωχο και ζεσταίνονταν από την φλόγα του σπίρτου με το κοριτσάκι με τη χύτρα που ήσουν εσύ. Εγώ και το ήσουν μονίμως με τα κίντερ. Φάμι, με τα κίντερ που είχες φάει όλο το ψιλικατζίδικο και ερχόσουν με σακούλες σπίτι μου. Έλα τι πήρα να σου δείξω για να φάμε. Και η ξυπολισιά σου είχε να κάνει με τις μπαλαρίνες από το μούτο 100 ευρώ που δεν τις φορούσε την κατηφόρα γιατί από το σπίτι σου είχε χιόνι. Εντάξει, ρε μαλάκα. Εντάξει, να πω κι εγώ ότι ταυτίζομαι τη Βίκυ Καλιάν, τελειώνουμε. Άναψε αμέσως και τρίτο σπίρτο. Και τότε το φτωχό κοριτσάκι είδε πως καθόταν κάτω από ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εντάξει, μα λέει είσαι τα καλύτερα Χριστούγεννα από μένα. Αυτή κάτι είχε πάρει. Τάδε όλα, εντελώς όμως. Κάτι ρίξε στον ποτό. Ήταν πιο μεγάλο και πιο πλούσια στολισμένο από εκείνο που είχε δει τα περασμένα Χριστούγεννα μέσα από την τζαμένια πόρτα στο μέγαρο του πλούσιου εμπόρου. Έχουμε και πλούσιο έμπορα στο παιχνίδι. Ειρήνη, μπορείς να μην το κάνεις ρεπορτάζ της Τατιάνα Στεφανίδου. Χίλια κεράκια ήταν αναμένα πάνω στα πράσινα κλαδιά του και κάτι πολύχρωμες εικόνες, σαν εκείνοι που στολίζουν τις βιτρίνες των μαγαζιών, θα ρίσκει τις χαμογελούσαν. Τώρα μιλάμε ακόμη για το δέντρο στο περτούλι, έτσι. Το φτωχό κοριτσάκι σήκωσε τα δυο του χεράκια. Το σπίρι το έσβησε. Όλα τα κεράκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου ανέβαιναν, ανέβαιναν και τότε είδε πως δεν ήταν κεράκια, αλλά αστέρια. Πέθανε από τώρα. Ένα από αυτά τα αστέρια έπεσε και χάραξε μια φωτεινή γραμμή στον ουρανό. Κάποιος πεθαίνει, μπουρμούρισε το κοριτσάκι. Όχι. Και ποιος χτυπάει καμπάνα. Σε παρακαλώ, μην κλάψεις με το κοριτσάκι με τα σπίρτα τώρα! Γιατί η γιαγιά του, που μόνο εκείνη το αγαπούσε, αλλά δεν ζούσε πια, προφανώς. Οι καλοί παππούδες φεύγουν δεν όρις μπορεί να αλλάξει και παίρνουν πάντα οι μαλαγισμένοι. Αυτό δεν μας το λέει μόνο ο Χριστιαν Άντερσεν, αυτό μας το λένε Αναντά Παπαντάμ. Οι προγόνοι οι ίδιοι. Οι καλοί παππούδες φεύγουν νωρίς. Λοιπόν, όταν πέφτει ένα αστέρι, μια ψυχούλα ανεβαίνει στο Θεό. Πίπες και αυτό που λένε ότι άμα πέφτει ένα αστέρι, κάνει μια ευχή. Εγώ ακόμα εδώ είμαι. Πες μας τι ευχή έχεις κάνει στο αστέρι που έχει πέσει. Για να δούμε, βγήκε. Θα τη βλέπατε την ευχή. Νομίζω μπορείτε να την μαντέψετε όλοι. κάνω ευχές. Λέω μια πουτάνα θα πιάσει. Δεν μπορεί. Και δεν μπορεί. Όντως. Το φτωχό κοριτσάκι άναψε άλλο σπίρτο. Μαλάκα, γιατί φτωχό και φτωχό συνέχεια. Ναι, ρε, εσύ, πολύ. Δηλαδή, λίγο. Σέιμινγκ για τα λεφτά. Σέιμινγκ, ρε φίλε. Φτωχή, φτωχή, φτωχή. Ποιοι είναι αυτοί για κουμπί. Κάτι φτωχή. Φίλοι σου είναι για κουμπί. Μέσα στη λάμψη του παρουσιάστηκε η γιαγιά της που της χαμογελούσε. Γιαγιά, φώναξε η μικρούλα, πάρε με μαζί σου, όταν θα σβήσω το σπίρτο, ξέρω πως δεν θα είσαι πια εδώ. Θα χαθείς όπως χάθηκαν η αναμένη σόμπα, η ψημένη Χίνα και το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δυστυχώς για σένα κοριτσάκι με τα σπίρτα, θα χαθείς κι εσύ. Μαλάκα γιατί το έχω πει χιλιάδες φορές ότι το χιούμορ μου είναι απαγορευτικό, το έχω πει χιλιάδες φορές. Είναι black. Πήρε το κοριτσάκι στην αγκαλιά της γιαγιά και πέταξαν και οι δυο χαρούμενες μέσα σε εκείνη τη λάμψη. Δεν υπήρχε πια ούτε κρύο, ούτε πείνα, ούτε αγωνία. Ήταν κοντά στο Θεό. Αλλά σε εκείνη τη γωνιά ανάμεσα στα δύο σπίτια ήταν καθισμένο ένα κοριτσάκι με μάγουλα κατακόκκινα και ένα χαμόγελο στα χέρια. Ποιος ηλίθιος σκέφτηκε να γράψει ένα παιδικό παραμύθι για παιδάκια που πεθάναν. Δηλαδή, μου θυμίζει. Ναι, ρε, εσύ. Μου θυμίζει πραγματικά την ιστορία με τον Μαρσουμπιλά Μύτη Δρούζα και τον Φρέντι Κρούκερ. Κάπου, όπα λίγο με τα παιδικά παραμύθια. Ένα κοριτσάκι, παγωμένο από το κρύο, το τελευταίο βράδυ της χρονιάς. Ένας πούστης δεν άνοιξε εκείνο το σπίτι. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάω για όχι φιλότιμο. Δεν έδωσε background για το πατέρα. Μάλακας είναι ο πατέρας. Μάλακας είναι. Στέλνει με απόθεμα το παιδί του πλανόδιο. Να σου πω κάτι, ρε Ειρήνη. Αυτό το κοριτσάκι, συγγνώμη κιόλας. Αλλά έφυγε από το κακό του το κεφάλι. Είδαμε σε όλο το παραμύθι. Χτύπα μια πόρτα, χριστιανή. Χτύπα μια πόρτα. Πες, παιδιά, μπορείτε να μου δώσετε κάτι να φάω και λίγο να ζεστάνω τα πόδια μου. Δηλαδή, ο άλλος πήρε την παντόφλα για να την κάνει κούνια για την κούκλα της αδερφής του,
Που δεν είναι έτσι το παραμύθι, είναι και αλλιώς. Δηλαδή τη είχε πάρει νομίζω την παντόφλα μετά από πάλι. Έχει περάσει. Α, σε άλλη έκδοση. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά θέλει λίγη πρακτικότητα η ζωή. Τα έχω βάλει με το κοριτσάκι με τα σπίρτα, Ειρήνη. Γιατί ξέρεις τι είναι. Είναι attention whore. Δηλαδή λέει, δεν θα σας ζητήσω εγώ, προσέξτε με. Να σου πω και κάτι. Έχεις 200 κουτιά σπίρτα. Πάρε 5 ξύλα. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα δεν έχει κάνει πρόσκοπο. Αυτό είναι. Ενώ αν το είχε πάει ο μπαμπάς του που πολύ νοιάζονταν γι' αυτό πρόσκοπο, μια χαρά τώρα θα ήξερε να επιβιώσει. Ήθελε να ζεσταθεί, είπε κάποιος. Όλος ο κόσμος όμως αγνοούσε τα όμορφα πράγματα που είχε δει, αγνοούσε μέσα σε τι μεγαλείο είχε μπει μαζί με τη γιαγιά του στο καινούριο χρόνο. Καταπληκτικό παραμύθι. Πραγματικά μας άφησε. Μια κατάθλιψη. Μας άφησε πολλά διδάγματα. Αυτό το κοριτσάκι σίγουρα το μέλλον του δεν θα ήταν να γίνει παίκτη reality και να πάει στο Survivor. Αυτό το κοριτσάκι σε αυτό εδώ το Survivor ήταν. Χαμένη. Λάουρα Νάργες. Είδες που μπορεί να φταίει το κάμενο ξανθό. Ρε Ειρήνη. Ήταν η Λάουρα Νάργες, προσπαθούσε να κερδίσει την καρύδα της και δυστυχώς έκανε χαζομαρίτσα στα αθλήματα και δεν τη κέρδιζε. Γιατί αυτό το κοριτσάκι δεν ήταν πρακτικό. Λυπάμαι πάρα πολύ για τον Hans Christian Andersen που ήθελε να ταλαιπωρεί τις παιδικές ψυχές και μετέπειτα τη ζωή μας. Αλλά I'm sorry, Hans, δεν μπορώ να ταυτιστώ με το κοριτσάκι με τα σπίρτα όταν είμαι το κοριτσάκι με τα όλα του. Έτσι. Ολόκληρο τζάκι έχεις από πίσω. Ακριβώς. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε κι άλλα τέτοια βιντεάκια για την ακρίβεια. Πιο δημοκρατικά θα πω, γράψτε μας αν θέλετε κι άλλα τέτοια βιντεάκια και που ξέρετε μπορεί να κάνουμε. Μέχρι τότε, τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Σας φιλούμε γλυκά.